Κάνανε επισκευές επεκτεργάτες, θα κάνανε και δεύτερο όροφο πάνω. Είχαν μια όροφο, μόλις τελειώνανε τις δουλειές τους, είχαν μια χάρη και δίνανε τα μπάζα. Τώρα δεν το μαθημάτω. Ξαφνικά λοιπόν, μετά στον πίνακα ήταν γυρισμένο στον πίνακα ο Θεολόγος, κάτι έγραφε. Και ρίχνουν τα μπάζα. Σκουπατιάμισε ο σαλάστικο στο θερμιό, δίνω μία του γλώμου γιατί ήταν ένα κορδόνι, έτσι όπως είναι αυτά τώρα. Ναι. Το φως. Ανεβαίνω στο θερμιό από πάνω, δίνω μία και πήγαν πια και όταν έτσι. Και είναι ο σεισμό. Γυρνάει, βλέπει το αυτό, παιδιά μετά σκέψω όλοι. Αφού πήραν τα παιδιά. Πόπο! Χαμός βγαίνει κάτι, τι έγινε, λέει σεισμός, λέει πέφτει το χτύλο. Ποιο χτύλο πέφτει, του λέει, και στο άλλο, δεν πάει τίποτα. Λέω, αφού που γίνεται. Σε ποια τάξη κάνεις μάθημα, του λέει, διευθυντής. Και στην τάδε. Σε ποιο τμήμα τάδε. Πες του κάπου, θα έρθει στο γραφείο. Του λέει, και καθηγητά. Δεν είμαι πρόεδρος, δεν κάνεις μαθητής. Δεν έκανε κάπου, έτσι κάτω το τραβείο του. Ίσχα ή θα προπήσω το μάθημα. Κάτε. Τι θα πρέπει να τα ξεχάσεις ή θα πρέπει να τα πεις όταν βρίσκεσαι στην ίδια κατάσταση που βρέθηκες τότε που συνέβησαν τα γεγονότα. Διαφορετικά θα είναι ψεύτικο. Στο γραφείο τους, του Σιμουκάρπε, είναι γεμάτο από φωτογραφίες του παιδιού. Καμαρώνει. Το παιδί πρέπει να μίμησε. Να πει παπά, μαμά, αυτό άλλα δεν είναι εντάξει. Ζωγραφίζει το παιδί μου. Πήρε στα παιδιά, έβαλα για τη ζωγραφία και τα λοιπά. Να δει ζωγραφίε και είναι ρόδο, κάτι το παιδί, πέρα από εδώ. Όλα τα παιδιά του κόσμου τι ζωγραφίε κάνουν. Το παιδί εκφράζει την πλέψη αμέσω, μόλι γίνεται, μόλι αφήσει τα πόδια του. Εκφράζεται με το σχέδιο, με το χρώμα. Να κάνει εντύπωση. Μέχρι τίποτα άλλο με το χρώμα. Αυτές είναι περιπτώσεις. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Έχει γυριστεί μια περίφημη ταινία, το Χρυσοκέρι, τον άνθρωπο του Χρυσοκέρι, με τον Φρανκ Σινάτρα, που κάνει ναρκωμανή. Έχει πάει ναρκωτικά. Και όλοι λέγανε μετά την επιδημία ότι δεν μπορεί παρά να είναι ναρκωμανή. Δεν μπορεί, δηλαδή, τέτοια πιστικότητα και γιατί που το είδανε. Και ειδική ασχολούνται με το θέμα, που είδε την ταινία, αποκλείεται. Αυτή η σκηνή σα γύρισε σε μια στιγμή που είχε κάνει. Τι είχε στέλνει, τι είχε μέσα από εκεί. Μπορεί να έπρεπε. Αλλά δεν πήγα. Γι' αυτό δεν ήξερα. Τα διαγεράματα δεν τα έχουμε. Βλέπει τον πόνο, γνωρίζει τον πόνο, τον βλέπει. Είναι γύρω σου. Εσύ δεν βλέπεις κάτω, κατεβαίνεις, περνάς από εκεί που είναι. Δεν έχεις πάρει ναρκωτικά. Και περνάς εκεί, εγώ πέρασα με διάφορες αλυσίδες και μ' άφησε η ψυχή μου που καθόταν εκεί στα σπουδές στην Ομόνοια. Πάνε νέες κοπέλες, παιδιά. Δεν βλέπω. Δεν με τονίσει το λέω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι εγώ μέσα μου, δημιουργείται εικόνες αμέσως. Μόλις εδώ. Δεν βλέπω. Να το χάνει την κατάσταση αυτή. Δεν βλέπω τα παιδιά, τους ζωντανούς νεκρούς. Τον τα παιδιά δεν είναι. Δεν τους βλέπω, πρέπει να είναι και εγώ. Πριν λέει, μέσα στο σε ένα πάρτι, λέω, παιδιά, αλλά δεν σας έφερα. Κάνεις την έφερα να ρωτήσω. Τι μας έφερε, κάτι μεγάλη. Όχι, μικρή, μικρή, λέει. Και το βάζω, μέχρι το πρωί, μέσα στο δίσκο. Χάλασε, κρύψαν το σπίτι. Έτσι, πάρτι, εγώ πρώτα. Μια άποψη. Ηθοποί, αλλά μπήνανε, διαβάσανε, δουλέψανε, δουλειά. Και γίνανε ό,τι πρέπει. Αυτό που πρέπει, αυτό που έπρεπε. Έχω τώρα κάποιοι που γράφουν στιγμα ποιητές, λέει. Ή ποιητής. Ποιητής, επειδή έχω σε δύο στιχάκια και γίνανε τραγουδάκια, είναι ποιητής.
εκκλησία να τα ξεχωρίσει. Ναι. Θα έρθει ένα σκύλο μια μέρα και εκεί πήγε και κοίταζε. Λέει, ωραία, είδα αυτά. Έτσι του ρωτάει, μου φαίνεται ο Σόρμπα τώρα. Λέει, τι να κάνετε, λέει, είμαστε συνάδελφοι. Ναι. Αλλά πολύ σοβαρά έτσι. Ναι, είστε ελληνικά, το γράφω, το γράφω. Όχι, λέει, πω για τσίσου. Μου υπάρχει, λέει, αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Διότι, σημερινή μια κατάσταση, ας πούμε, ένα περιστατικό, μια επιστημονική θεωρία, ανακάλυψη, το αποδέχονται όλοι μετά από δύο μήνες ή δύο χρόνια δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι κάτι που ανατρέπει το πρόβλημα. Εγώ τώρα έχω γελάσει με το... Εσύ βγήκε σήμερα... Τι καιρό είναι έξω? Πολύ καλός. Ναι. Δεν έχει ήλιο, αλλά δεν κάνει κρύο. Ναι, προμένως δεν έχει μόνο άτοκο φαγητό αφιέκτο. Είναι τέλειο. Ναι. Τα πουλήσα για πρόσφαρα, δεν είναι πρόσφαρα. Το ψωμί, τα μαγαρακά. Τα φασόλια. Τι φασόλια. Πρεσπόν, είπε. Πρεσπόν, ναι. Πρεσπόν, α. Η πρέσβη στο χαρτιστικό του προσπάθειου. Όταν αμφισβητείς τον εαυτό σου, να ξεπάσουμε τον αμφισβητή στον εαυτό σου. Δεν τον αμφισβητούμε επειδή μας απογοήτευσε κάπου. Ναι, γιατί έχουμε μάθει να τον κρίνουμε. Όχι μεγάλη ζωγράφη, μεγάλη επώνυμη. Αρχίσανε μεγάλη, ξαναγέννησε ακόμα. Ο Νταβίντσι, αν τέλος πάντων δεχθούμε την ιστορία με τη Μοναλίζα, την εικόνα. Έτσι. Την κολλούσε μαζί του. Τι θα ήταν η Τζοκόντα. Όπου πήγαινε. Δεν είναι ότι τελείωσε κάτι κάτω και τελείωσε. Τι θα ήταν η Τζοκόντα, χωρίς το κο. Ναι. Τι. Τι θα ήτανε. Ναι. Κόλος. Τσόντα. Κόντο, κόλος. Ένα από τον Πέδρο κόλος. Αφού είστε εργαλεία, θα σε χαιρετούν. Το γράφω. Έχεις απειλή να δώσεις αυτά. Είναι τα εργαλεία. Τα εργαλεία που έχεις στα χέρια σου είναι για να βγάλεις τα ψυχά σου, βέβαια. Για να βγάλεις την ανάγκη την έκφραση. Δεν είναι μέλος, αλλά εκφραστής. Ναι, από αυτό που θα βγάλεις όμως, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πάρα πολύ λίγες είναι οι στιγμές που βγαίνει πραγματικά αυτό που θες να πεις. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Με. Είναι ελάχιστος. Αφού έχεις πετάξει. Θα συμφωνήσω, αφού έχεις πετάξει όλη τη σαγωγή. Όχι απόλυτα, κοίταξε να σου πω κάτι. Καλά στην πιάτσα. Ακόμα δεν είχε εξουσιαλισμό. Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι ένας μύθος. Και όταν έχεις αυτά τα λιπάνια, την άμεσή σου, δεν γράφεις, δεν κάνεις. Αυτό είναι λάθος. Ο ελίτης από πλούσια οικογένεια. Ο λαβατιώτης, ένα πρώην λαβατιώτης που πλάνει πλούσια οικογένεια. Ο Μόρελ είναι σαφαστική οικογένεια, δεν λες ποτέ τίποτα. Και το Σιάν είναι απαρακτήσω. Άλλος και πολύ έτσι γενότητα. Σαν ο άντρας της έχει πάθει να σταμάσει ο άνθρωπος. Και τι έχει πάθει? Ο άντρας της πάθει να πάθει κάτι κοινό. Ναι. Χειρουργία, εντάξει, αυτό το παλεύει, αισιόδοξο άνθρωπο. Και πάθει ο άντρας της αυτό, πες το δεν. Σκλήρυνση. Σκλήρυνση.
Όχι, η ερωτική Άνια, όπως το λέω. Α, Άνια. Αλλά να ξεχνάει, αυτά μέσα είναι η ερώτηση αυτό ποιο είναι. Τι να σημαίνει αυτό ο καφέ δικό μου, ο δικό σου. Το δικό σου είναι καφέ, γύρω το καφέ σου, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Και στην χωριά μου ήταν ένα άνθρωπο ζωηρό, ζωντανό και τέτοιο. Με έχουν ανάγκη την παρέα μου, δηλαδή να πάω να κουβεντιάσω μαζί του, να το πω κάποια πράγματα. Ναι, όχι. Είναι, δεν είναι αυτό μόνο. Καμιά φορά λέμε αυτό είναι τέλειο, αυτή είναι τέλεια. Ψάχνοντα όμω, θα δει, είναι τέλεια. Αν εγώ διαπιστώσω κάπου ότι κάποιο πρόσωπο, κάποιο να πει τέλειο, ή εγώ τα έχω χαμένα, ή αυτό ή αυτή είναι τόσο έξυπνη και τόσο διατρέλα που μου παίζει το κάπου δεν είναι. Κανείς μας. Κανείς δεν υπάρχει τέλειο. Γιατί δεν έχω γενικά το να κάνει κάτι. Δεν θα πού ήταν τόσο σπίτι, θα ήταν σπίτι σου, σπίτι σου. Ποιο είναι το μυστικό του. Να σκίσεις. Να βρεις από τι ευχαριστημένο το κάνει. Ναι, απορρίτως. Αυτό είναι σκίσιμο είναι αυτό. Πετάω, σκίζω και πετάω. Αυτό δεν μου κάνει. Εντάξει, το πετάω. Σκίζω. Μέχρι εκεί μέσα όταν μάθεις να σκίζεις, που λέμε, να πετάς, να απορρίπτεις, θα δεις την αλήθεια, θα βρεις την αλήθεια. Με κάποια στιγμή. Δηλαδή, να μην αρχίσεις στα εσωτερικά πράγματα. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Βεβαίως. Θα σου πω. Υπάρχει φρεσκάδα. Δεν υπάρχει ωραιοποίηση. Με κατάλαβες, εμένα είναι πολύ ωραίες λέξεις και τα αυτά με ενοχλούν. Τρώω ντομαδάκια. Είχα φτιάξει 280. Στα γενέθλια του... του Γιάννη, του μικρού, του γονού. Και τα κάνανε να... Δεν είναι τραγικό με την έννοια ότι αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να εκθέτουν σε εργοστάσια τους αγρότες από εδώ από εκεί. Εντάξει, να ξυπούνε, να έχουν ιδιώματα. Ξέρεις εκεί που τα σπούδαζες, το καλοκαίρι είχες υποχρεωτική εργασία. Γιατρός. Το καλοκαίρι θα δουλεύεις την κοπηδή, ποιο λόγο, το λαχανικό. Μετά όμως, ξυστήρια. Μιλάει τους ανθρώπους, τους ανθρώπους και τους ανθρώπους και στις σχέσεις του. Είναι, δεν θα πεις ότι, αχ, ο Ηρόδοτος, ρε παιδί μου, αλλιώς θα φανταζόμουν, αλλιώς θα φανταστείτε ότι είναι. Ναι, δεν σε αναγωγεύεται. Σκίστο. Απέριψε το. Μετά λες όμως ότι δεν προσπάθησα αρκετά, θα μπορούσα να προσπαθήσω και κάτι θα κατάφερα. Ακριβώς, το πετάς.
Και συνεχίζεις και προσπαθείς και συνεχίζεις, δεν σταματάς. Το να απορρίψεις τον Ηρόδοτο δεν σημαίνει ότι τελειώσαν τα πάντα. Απλά πλησιάζεις προς την αλήθεια. Αυτή είναι δική σου σκοπιά, βρε παιδί μου. Αυτό που θέλεις. Αχ, έκανε αυτό το πορτρέτο, δεν μου αρέσει, δεν είναι όπως το ήθελα. Ωραία. Ευχαριστώ. Άλλο. Βγήκε το πρωί και πήρε ψωμί. Δεν διαβάζει και χωρίς λόγο, δεν ήθελα. Θα βγω. Πήγα χθες αγόρασα καμβά. Πήρε σε λάρο. 1,5 ή 1,5. Όχι, είναι τεράστιο ο καμβά. Πού να το βάλω. Θα πάρει σε λάρο. 1,5 θα πελαρώσω, θα βγεις εγώ. Ναι, εντάξει, να ξέρεις, απάντησε ότι δεν είναι 1,5, γιατί θα πέσεις 1,5, γιατί μεγάλο. Γιατί είναι αματόδοξη. Γιατί θέλω να πιάσω μια πολύ μικρή λεπτομέρεια και να την κάνω τεράστια. Κατάλαβες. Ναι, άμα δεν πελαρωθεί ο Μουσαμάρ, αν είναι σχεδόν πως δούλευε. Ποιο? Είναι τελαρωμένα. Ο χρόνος. Όλα, όλοι τελαρωμένα. Γιατί τελαρωμένα, σε τι θα βοηθήσει αυτό? Βοηθάει πάρα πολύ καλά, διότι έχει 1,5 επαφή με το χώρο. Ο χώρος, αυτό που σου δίνει, τελαρωμένο χώρο που θα δημιουργήσει μέσα. Γιατί όταν τον έχω στον τοίχο, χώρο δεν έχει? Όχι. Γιατί συγχαίρεται με το υπόλοιπο του τοίχου. Αφού είναι γκρι ο τοίχος μου. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Να είναι τεντωμένο, πάνε το δουλεύεις όμορφα να... Το τεντώνω! Όχι, δεν ακούω. Α, πάρει ο διάφορος. Μα δεν μπορούσα να πάρω τελάρα 1,5 και 1,5 τώρα. Εντάξει, δεν πας τώρα, περάς και να μας πάρε 1,70. Το 1,70 δεν βολεύει. Αυτό το κορίτσι θέλω να κάνω. Α, Παλαιστίνη. 16 χρόνια. Έχει φυλακιστεί το... Από την Παλαιστίνη. Έχει φυλακιστεί και τώρα θέλει να την τιμωρήσουμε δημόσιο βιασμό. Δεν έχουμε σώμα να ακούσει άρπα, δεν έχουμε εδώ κοκκάλι. Αυτή πρέπει να παίρνουν πολύ καλά λεφτά, έτσι. Γιατί το κάνουν. Πανεπιστήμιο. Πώς θα φανατίζεις τον άλλο. Παίρνει στα χέρια του χρωματιστά μολύβια και χρώμα και αρχίζει και κάνει τις πρώτες ζωγραφίες. Όρθιος, δεν θα πάει να καθίσει, κάτι δεν του έβγαινε καλά. Κόκκινος πράσινος, έγινε ο καθηγητής σοβαρός άνθρωπος. Αυτά κάτω να πεθάνε στα γέλια. Γιάννη. Δεν το είχαμε. Είχαμε διαγωνισμό να κάνουμε γαλλικά τώρα, δεν κάθαμε αγγλικά. Και είναι ένα καλοκαίρι, δίνουμε εξετάσεις τώρα. Εξετάσεις στα γαλλικά. Ό,τι γαλλικά ξέρω τώρα, ήξερα και τότε. Παρόλο ο πατέρας μου έλεγε γαλλικά και ιταλικά. Δεν δώσουμε μια μέρα, ήταν Πέμπτη. Αντίρα. Μαζεύει την προηγούμενη μέρα τα καλόπεδα. Λιονεβέντες
Τα φοράτε όλη μέρα λιβιέλα. Τι είναι η λιβιέλα? Παπούτσια πάνινα, η λιβιέλα, τα πεβρομάλα είναι. Εδώ αυτά. Εφόσον έχει κάτσε. Όλη μέρα δεν θα πλύνετε πιόδια, τίποτα. Όλη μέρα θα σχολείτε το πρωί με τα παπούτσια σα. Δεν θα μα κυνηγήσουν στο σπίτι, θα μα δίνουν. Θα κάνετε τέτοιο τρόπο. Το πρωί μαζευτήκαμε, πήραμε. Θα κάνουμε το διαγωνισμό. Ήταν το πρώτο μάθημα. Στα διαγωνίσματα δεν μπορούσε καθόλου. Έβγαζε το καλύτερο σου εαυτό. Λοιπόν, σου λέω, μόλις το σύνθημα θα βγάλετε όλοι σας τα παπούτσια σας. Είχα μια καθηγήτρια, πολύ ωραία γυναίκα, μια Τσίγκλ Μπέρμαν, η Τσίγκλ Μπέρμαν ήταν πολύ όμορφη και πολύ ευαίσθητη έτσι. Λοιπόν, μόλις μας δίνει το θέμα, τα γράφουμε τα θέματα στην κόλα, τα ονόματά μας, με το σύνθημα, βάλαμε τα παπούτσια. Μια βρώμα! Καλένη, λέγανε Καλένη. Και πάει η Μαντάμ Καλένη στο παράθυρο να πάρει αέρα και βγάλανε όλη τα βιβλία και την γράψανε. Βασίλης ο Βούλγαρος σκοτώθηκε και έτσι συνέχισε, το γραπτό μου όλο, χωρίς να παραλείψω τίποτα, αλλά θα το στείλω. Και έγινε χαμός, έφυγα μια εβδομάδα αποβολή από το σχολείο. Καλά ήταν, γέλασαν την ψυχή μου, γελάσανε και οι καθηγητές και άλλοι στο γραφείο μετά από ό,τι έμαθα. Το διασκεδάσανε, αλλά, Θεέ μου, τότε πώς... Πώς δεν με είχαν στραγγαλίσει. Πώς τους στραγγάλισες εσύ. Καλά, όταν ήμουν μικρός, ήμουν τουρκόσπορος, επειδή καταγωγή με Μικρασία. Όταν έφηβος ήμουν γιος αιμοβούλγαρου και κομμουνιστοσημωρίτη. Όταν μεγάλωσα έγινα και εγώ κομμουνιστοσημωρίτης και αιμοβούλγαρος. Α, ήταν τίτλοι τιμής για μένα. Σε τι κόσμο ζούσαμε αλήθεια. Και αυτά να τα ακούς από τους δασκάλους σου. Δασκάλους. Είναι τρομερό. Εγώ όπως το διασκέδαζα, δεν το πέρα κατάκαρτα τίποτα. Άρα, δεν θα πρέπει να κάνεις τέτοιες μπορείς ο λαός. Άρα, δύο, τρεις φορές.